Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα ότι έχω όρεξη να τα πούμε σε ένα old school τύπου βιντεάκι, όπου απλά θα συζητάμε για κάποια πράγματα που έχω στο κεφάλι μου. Οπότε έχω φτιάξει τον καφέ μου για να το κάνω το κλίμα σαν να έχουμε πάει να πιούμε καφέ. Και ναι, ήθελα να σας μιλήσω για κάποια θέματα που συζητάω τον τελευταίο καιρό εγώ όταν πηγαίνω για καφέ και ήθελα να τα μοιραστώ και στο κανάλι. Έχω βάλει το μεταξύ εκχύλισμα βανίλιας στον καφέ, πειραματικά. Και μυρίζει απίστευτα. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή γενικά που έχω αυτό το κανάλι στο οποίο έχω τη δυνατότητα να μοιράζομαι κάτι με πολύ κόσμο και να παίρνω feedback πίσω. Για το λόγο ότι έτσι δεν νιώθω τόσο μόνη μου και δεν νιώθω τόσο περίεργη όσο μπορεί να νιώθει ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί όταν εμένα με ενδιαφέρει κάτι, έχω τη δυνατότητα μέσω του καναλιού να βρω και άλλα άτομα που τους ενδιαφέρει αυτό το κάτι και έτσι να το μοιράζομαι και να διοχετεύω κάπου όλη αυτή τη χαρά και όλο αυτόν τον ενθουσιασμό που έχω για το καινούριο μου χόμπι, για το καινούριο μου βιβλίο, για το οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Και μιλώντας έτσι με κάποιους φίλους μου, παρατήρησα ότι υπάρχει γενικά αυτό το πρόβλημα του να νιώθεις μόνος σου ή του να νιώθεις ότι κάτι που σε ενδιαφέρει, ενδιαφέρει μόνο εσένα και το μοιράζεσαι με τους φίλους σου και δεν δείχνουν, ρε παιδί μου, τον ίδιο ενθουσιασμό. Δεν το χαίρονται όσο θα έπρεπε. Παλιά το ένιωθα και εγώ πάρα πολύ αυτό πριν να αποκτήσω αυτό το κανάλι. Ότι δηλαδή μπορεί εγώ να ανακάλυπτα ένα τέλειο μαγαζί το οποίο είναι full στα βιολογικά προϊόντα και φέρνει και από το εξωτερικό παράξενα πράγματα και τέτοια. Και να το έλεγα σε μια φίλη μου και να της έλεγα ότι πήγα εκεί, πήρα αυτό, πήρα εκείνο, είμαι τόσο χαρούμενη. Και αρχικά δεν πρόκειται να πήγαινε ποτέ εκείνη και κατά δεύτερον δεν μπορούσε να καταλάβει τον ενθουσιασμό μου, μου έλεγε εντάξει, ωραίο ακούγεται και βάζω εκεί και αυτό είναι πολύ ξενέρα. Και αντίστοιχα, ας πούμε, μιλούσα με ένα φίλο μου που έχει κόλλημα με τη μουσική και ψάχνεται πάρα πολύ με τραγούδια και τέτοια και μου έλεγε ότι όσο και να τα ανεβάζω στο Instagram μου και όσο και να τα λέω στους φίλους μου, δεν θα μπουν στη δικασία να τα ακούσουνε. Οπότε είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που έχουμε εμείς εδώ μεταξύ μας και καταλαβαίνω την αξία του, γιατί ακριβώς ακόμα και το βιβλίο που θα διαβάσω, την ώρα που το διαβάζω θα λέω «Αχ, αυτό θα το πω στο βίντεό μου, αυτό θα το μοιραστώ με τα παιδιά και σίγουρα θα βρεθεί κάποιος εκεί έξω που θα πάει, θα αγοράσει το βιβλίο και θα καταλάβει τι εννοώ και θα του δώσει και αυτού αυτή τη χαρά και την έμπνευση που μπορεί να δώσει σε μένα». Μέσω του καναλιού επίσης, ακριβώς επειδή έχω πρόσβαση σε λίγο περισσότερα άτομα από ό,τι θα είχα όρις στο κανάλι, παρατήρησα το εξής, επειδή κάποιοι μου στέλνετε τις προσωπικές σας ιστορίες ή προσωπικά σας βιώματα που ντρέπεστε να τα μοιραστείτε με κάποιον άλλον που σας ξέρει στην προσωπική ζωή, είδα ότι, ξέρεις τι, τελικά όλοι κάνουμε χαζές σκέψεις μέσα στη μέρα, όλοι έχουμε κάποιες χαζές ανασφάλειες που μας τρώνε. Όλοι έχουμε αυτά τα δικά μας τα θεματάκια, να το πω έτσι. Και μπορεί εμάς να μας κάνουν να νιώθουμε υπό. Αλλά στην πραγματικότητα όλοι έχουν τέτοια κολληματάκια μέσα στο κεφάλι τους. Μπορεί να μην κολλάμε όλοι απαραίτητα στο ίδιο θέμα, γιατί ο καθένας έχει αυτοπεποίθηση σε διαφορετικούς τομείς, ανάλογα με το πόσο τους έχει δουλέψει. Αλλά ουσιαστικά όλοι έχουμε. Και είναι πολύ αστείο το πόσο πολύ μας ανησυχούν κάποια πράγματα που είναι τόσο ανθρώπινο να τα νιώθουμε. Μου λέγατε, ας πούμε, πάρα πολλές ότι, ξέρεις, εγώ αγχώνομαι λίγο να μπαίνω αίθουσα στο γυμναστήριο, να μπαίνω σε ομαδικά τμήματα. Γιατί μπορεί να μην είμαι τόσο καλή σαν τις άλλες κοπέλες, μπορεί να κάνω τις ασκήσεις λάθος και και. Όταν μπαίνεις εντωμεταξύ σε μια τέτοια αίθουσα, είναι τόσο πιθανό να νιώθουν πάρα πολλά άτομα έτσι. Δεν νιώθεις μόνο εσύ έτσι. Απλά όταν μπαίνεις σε μια αίθουσα, δεν θα πει κάποιος να σηκώσουν το χέρι όσοι έχουν αγχωθεί. Ή και αντίστοιχα, πολλές που έχετε ανασφάλεια με το σώμα σας και λέτε «Α, δεν μπορώ να φοράω κολάν στο γυμναστήριο, νιώθω ότι πετάγεται από εδώ, πετάγεται από εκεί». Δεν σημαίνει ότι η κοπέλα που βλέπεις μπροστά σου που φοράει κολάν δεν μπορεί να σκέφτεται το ίδιο ακριβώς πράγμα για το δικό της σώμα. Για να καταλάβετε, θα σας πω παραδείγματα που μου έχετε πει εσείς στο Instagram ότι σας απασχολούν και νομίζετε ότι απασχολούν μόνο εσάς. Αν βάλω έστω και 2 κιλά, το σκέφτομαι όλη μέρα, λες και είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα. Εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα και νιώθω μόνη μου σε αυτό. Όταν η προπόνηση δεν βγαίνει λόγω καιρού, αρχίζω να κλαίω γιατί νομίζω ότι φταίω εγώ. Είμαι βαρύκοη και νομίζω ότι όλοι θα το σχολιάσουν ή θα το κοροϊδέψουν. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ ότι δεν ήμουν η πρώτη επιλογή για έξοδο. Εγώ όταν βγαίνω έξω άβαφη το πρωί στα μαγαζιά, οι πολίτες νιώθω ότι το βλέπουν γιατί έχω ήπια ακμή. Εγώ δεν βγαίνω πολύ έξω το βράδυ και φοβάμαι ότι θα με θεωρούν αντικοινωνική.
Εγώ μιλάω πολύ και νομίζω αυτό αποθεί τους ανθρώπους, αλλά δεν το κάνω εσκεμμένα, απλά είμαι εκφραστική. Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα βρω τον αληθινό έρωτα, εγώ οτιδήποτε και να κάνω δεν βρίσκω την κατάλληλη παρέα για μένα ώστε να περνάω καλά. Τέτοια παιδιά, άμα βλέπατε πόσα μηνύματα τέτοια παίρνω κάθε μέρα, που μου γράφετε διάφορα πράγματα τα οποία σας αγχώνουν και νομίζετε ότι είστε περίεργοι που σας αγχώνουν, θα νιώθαμε όλοι πολύ πιο άνετα να κυκλοφορήσουμε και έξω και θα βλέπαμε τον άλλον άνθρωπο σαν άνθρωπο και όχι σαν κριτή. Και δεν λέω ότι μόνο οι άλλοι άνθρωποι έχουν τέτοια θέματα, εννοείται έχω και εγώ πάρα πολλά δικά μου έτσι, τέτοια δαιμονάκια, τα οποία απλά δεν φαίνονται απαραίτητα προς τα έξω. Πολλές φορές, για παράδειγμα, πάω να τραβήξω μια φωτογραφία για το Instagram, τη σαλάτα ξέρω εγώ που θέλω να φάω για βραδινό. Γιατί ξέρω ότι κάποιες από εσάς αυτό σας βοηθάει και νιώθετε ότι κάνουμε την προσπάθεια όλες μαζί, ή κάποιες μπορεί να πάρετε ιδέες κτλ. Οπότε θέλω να βγάλω φωτογραφία τη σαλάτα να τη βάλω story και με πιάνει ένα. Όπα, κάτσε. Ποιον ενδιαφέρει τώρα αυτό που θες εσύ να ανεβάσεις? Τι βλακίες είναι αυτά, θα τα βλέπουν οι συμφοιτητές σου και άκυροι άνθρωποι που δεν ξέρουν το κανάλι σου και θα λένε γιατί μας πρίζει συνέχεια με σαλάτες αυτή η κοπελίτσα, τι πρόβλημα έχει. Σκέφτομαι ότι δεν ξέρω αν είναι αρκετά ποιοτικό content και απλά μετά με συνεφέρνω κάπως και μου λέω ότι έστω και 5 άτομα να μου στείλουν αύριο μήνυμα και να μου πούνε ήταν πολύ ωραία αυτή η σαλάτα που ανέβασες χθες και την έφτιαξα σήμερα και μας άρεσε πάρα πολύ και έχω αρχίσει να εντάσσω τις σαλάτες στη ζωή μου και τα λαχανικά γιατί μου έχεις δείξει διαφορετικούς τρόπους να τα φτιάχνω. Αυτό το πράγμα είναι πιο σημαντικό από το να με σχολιάσουν 5 άτομα τα οποία δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι κάνω και για ποιο λόγο το κάνω. Και μπορεί να τους φανεί λίγο αστείο, λίγο ανούσιο ή το οτιδήποτε. Οπότε έτσι μετά συνεφέρνω τον εαυτό μου, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μου μπαίνουν και εμένα αυτές οι σκέψεις μέσα στο μυαλό πάρα πολύ συχνά. Ή αν πάω, ας πούμε, σε ένα ομαδικό στο γυμναστήριο, που είναι άλλου είδους γυμναστική από αυτή που έχω συνηθίσει να κάνω. Αν πάω, ας πούμε, στη γιόγκα, που απαιτεί και λίγο ισορροπία και λίγο ευλογησία και είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχω συνηθίσει εγώ να κάνω. Λέω εντάξει, τώρα θα καταλάβουν σε αυτό το τμήμα πόσο άσχετη είμαι, γιατί πολλές φορές έρχονται κοπελίτσες από το γυμναστήριο και με ρωτάνε πώς να ανοίξω αυτό το μηχάνημα και τα λοιπά, γιατί συμφαίνεσαι ότι ξέρεις και μου το λένε γιατί πηγαίνω καιρό στο γυμναστήριο και με βλέπουν εκεί συχνά, οπότε μπορεί να έχουν μια εικόνα για μένα ότι κάτι ξέρω. Και όταν μπαίνουμε σε ένα ομαδικό μαζί που ξέρω ότι δεν είμαι τόσο δυνατή να το πω εισαγωγικά, θα νιώσω αυτή την ανασφάλεια και αυτό το σύνδρομο κατωτερότητας. Και φοβάμαι ότι θα σκεφτούν πως εν τέλει αυτή, εντάξει, δεν ξέρει τίποτα. Η χειρότερη στο τμήμα ήταν, ούτε σπαγκάτο δεν μπορούσε να κάνει. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή το παρατηρώ περισσότερο αυτό το πράγμα και το συζητάω και με περισσότερες από εσάς και είμαι και πιο συνειδητοποιημένη όταν συμβαίνει σε μένα. Νομίζω έχω βρει κάποιους τρόπους να το καταπολεμώ και ήθελα να τους μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Το πρώτο πράγμα που κάνω και σας το έχω ξαναπεί είναι να μοιράζομαι με τους άλλους την ντροπή μου, γιατί όταν το κάνεις αυτό μικραίνει η ντροπή όταν είσαι λίγο πιο αυτοσαρκαστικός. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τώρα που σας είπα αυτό το άγχος που έχω με τις σαλάτες μου στο Instagram, νιώθω ότι μίκρινε, ότι δεν έχει πια τόση σημασία. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Ό,τι σε κάνει να νιώθεις μόνος σου και ότι μόνο εσύ το αισθάνεσαι αυτό, όταν το μοιράζεσαι και βλέπεις ότι οι άλλοι δεν το βρίσκουν και τόσο περίεργο, φεύγει αυτό το πράγμα από πάνω σου. Και εγώ πολλές φορές έχω πάει στο γυμναστήριο και έχω πει αυτό το μάθημα με αγχώνει λίγο. Ή πηγαίνω ξέρω εγώ και στο γυμναστή και του λέω λίγο με έχει αγχώσει αυτό το μάθημα, θα μπορέσω να το κάνω, πιστεύετε? Μόλις το λες, σταματάει να είναι τόσο μεγάλο, γιατί ξέρεις μετά ότι ο άλλος θα σε εμψυχώσει, γιατί ξέρει ότι αγχώθηκες. Μπορεί να σου δώσει μια συμβουλή παραπάνω άμα βλέπει ότι μια άσκηση λίγο σε ζορίζει. Οι άλλοι που είναι γύρω σου επίσης θα σου πούνε έλα μωρέ, τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Και εγώ την πρώτη φορά που ήρθα δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Μετά από 5 μήνες, τέλεια, όλα, αεράτη. Αυτό το πράγμα έτσι λίγο θα σε ψυχώσει. Και δεν μιλάμε φυσικά τώρα μόνο για τη γυμναστική, σε όλα τα θέματα ισχύει αυτό. Απλά εκεί έχω απτά παραδείγματα να σας δώσω γιατί το έχω εφαρμόσει. Μετά κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθείς να φωτίζεις τους άλλους, να διοχετεύεις τη θετική σου ενέργεια προς τους άλλους και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να νιώσεις εσύ καλύτερα μέσα σου. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που εσύ μπορεί να νιώθεις λίγο ανασφάλεια γιατί οι άλλοι σου φαίνονται ότι είναι πολύ καλύτεροι από σένα σε κάτι, πες το! Πες την κοπέλα μπροστά σου, πω, πόσο καλή είσαι στη γιόγκα. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως κάνεις ασκήσεις. Και κάθομαι από πίσω σου για να βλέπω
και εγώ πώς πρέπει να στέκομαι κτλ. Αμέσως μικραίνει η δική σου ανικανότητα στη γιόγκα αρχικά, γιατί μόλις το μοιράστηκες. Βγάζεις λοιπόν την εστίασή σου από τον εαυτό σου και τη δίνεις σε κάποιον άλλον. Και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ στο να σταματήσεις να μεγαλοποιείς τα πράγματα μέσα σου. Μπορείς να προσπαθήσεις επίσης να βοηθήσεις τους άλλους σε κομμάτια στα οποία εσύ αισθάνεσαι ότι μπορείς. Και πάλι εστιάζοντας την ενέργειά σου στο να βοηθήσεις τους άλλους, σταματάς να κολλάς λίγο μέσα στο κεφάλι σου και μόνο να σκέφτεσαι τα δικά σου τα θέματα. Για παράδειγμα, για μένα είναι πολύ πιο ωφέλιμο το να σκέφτομαι πώς μπορώ να σας βοηθήσω μέσα σε αυτό το κανάλι, πώς μπορώ να σας δώσω καινούργιες ιδέες για τη διατροφή σας και να σας δείξω δημιουργικά γεύματα και τέτοια πράγματα, παρά να κάθομαι να σκέφτομαι τι θα σκεφτεί ο τάδε συμφοιτητής μου όταν δει τα Goji Berry και θα λένε πω πω αυτή είχε και στο χωριό της και δάνε και τάλλο. Άμα κάθομαι και σκέφτομαι ανταυτού το πώς θα μπορέσω να βοηθήσω εσάς, πώς θα μπορέσω να μάθω καινούργια πράγματα για να τα μοιραστώ στο κανάλι, διοχετεύω την ενέργειά μου σε κάτι πολύ πιο δημιουργικό, δεν κολλάω τόσο πολύ μέσα στο κεφάλι μου και θα πάρω και το αντίστοιχο feedback μετά από εσάς που θα μου δώσει ακόμα περισσότερο δύναμη. Φυσικά δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητα κανάλι για να μπορείς να βοηθήσεις ανθρώπους, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορείς να το κάνεις. Τη στιγμή που εσύ νιώθεις τις δικές σου ανασφάλειες, αν προσπαθήσεις να βοηθήσεις μία φίλη σου να ξεπεράσει τις δικές της, αμέσως θα νιώσεις και εσύ καλύτερα, ακόμα και αν δεν έχεις δουλέψει απαραίτητα με τις δικές σου. Κάτι άλλο που κάνω και μπορεί να σας φανεί πολύ περίεργο, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό, είναι ότι κρατάω ένα hype file, συσσαγωγικά, κρατάω ένα αρχείο από τα θετικά πράγματα που έχουν υποθεί για εμένα. Αστείο. Άμα κάποιο σχόλιο, ας πούμε, κάτω από ένα βίντεο με αγγίξει και με συγκινήσει βαθιά, θα το κρατήσω, δεν θα το διαβάσω απλά μια φορά και θα το προσπεράσω. Θα το βγάλω φωτογραφία και θα το κρατήσω κάπου. Και αυτό σε περιπτώσεις που θα ακούσω μια σκληρή κριτική ή μια σκληρή κριτική που θα κάνω εγώ στον εαυτό μου. Πηγαίνω και βλέπω αυτό το αρχείο με τα άτομα τα οποία μπορεί να μου έχουν πει: ξέρεις, Πινελοπάκη, νομίζω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν στον ίδιο κόσμο που ζεις εσύ. Γιατί εγώ, όταν σε βλέπω, είσαι η διέξοδός μου και οι φίλες μου με αγχώνουν και βλέπω εσένα και νιώθω ότι υπάρχουν και άλλα άτομα σαν εμένα και με κάνει να νιώθω όμορφα όλο αυτό. Μπορεί εγώ αυτό να το έχω αποθηκεύσει και σε μια φάση που θα είμαι πολύ down, να κάτσω να τα διαβάσω όλα αυτά μαζεμένα και να πω: ξέρεις τι, τελικά κάτι κάνω, κάποιον έχω βοηθήσει κι εγώ. Αντίστοιχα, άμα κάποιος σου πει ένα πολύ όμορφο κοπλιμέντο στην πραγματική ζωή, σημείωσε το κάπου, βάλ' το μέσα σε ένα βαζάκι, κράτα το και κάποια στιγμή που θα είσαι στις μαύρες σου και θα νιώθεις ότι τίποτα πάνω σου δεν είναι ωραίο, βγάλε τα χαρτάκια και διάβασε τα στον εαυτό σου και θα δεις πόσο πολύ θα σε βοηθήσει αυτό, γιατί πολλές φορές τείνουμε να εστιάζουμε στα αρνητικά. Τείνουμε να μην μπορούμε να καταλάβουμε πόσα levels έχουμε ανέβει και, ας πούμε, επειδή είμαστε εδώ και δεν μπορούμε να φτάσουμε εδώ, να λέμε ρε γαμώτο, τι άχρηστος που είμαι, ενώ έχεις ανέβει μια σκάλα τόση. Οπότε πολλές φορές χρειάζεται να μην κοιτάμε μόνο τα λάθη μας, να κοιτάμε και λίγο και τα σωστά μας, γιατί όλοι έχουμε και όμορφες πλευρές, όλοι έχουμε κάνει και πολύ όμορφες πράξεις, όλοι έχουμε κάνει και σωστές επιλογές στη ζωή μας και όχι μόνο λάθος, οπότε καλό είναι να τα έχουμε κάπου. Ένα αρχείο υπενθύμησης του ποιος είσαι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να το ξεχάσεις και να θες λίγο να σε ισιώσει κάποιος. Επίσης, μπορεί να έχεις ένα μικρό αρχείο όπου να σημειώνεις τις μικρές σου επιτυχίες. Έτσι ώστε να μην τις ξεχνάς. Γιατί πολλές φορές σε βάθος χρόνου ξεχνάμε το πόσα πράγματα έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε στο παρελθόν. Και ο φόβος μας να μην κάνουμε κάποιο λάθος μας αποτρέπει από το να προσπαθήσουμε, ενώ άμα μπορούσαμε να δούμε πόσα πράγματα καταφέραμε κάνοντας κάποια λάθη φυσικά στην πορεία, θα αρχίσαμε να απομυθοποιούμε το φόβο του λάθους. Και για να πάμε πάλι στο παράδειγμα του γυμναστηρίου, το γυμναστήριο είναι μεγάλο σχολείο τελικά νομίζω. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά που μετά το καλοκαίρι, που ήμουν λίγο ντεφορμέ γιατί το καλοκαίρι ήμουν συνέχεια στις ταβέρνες, ξαναπήγα στο γυμναστήριο και μπήκα σε ένα τμήμα που ένιωθα πανάχρηστη, παιδιά. Ήτανε πολύ δύσκολο να το βγάλω. Και τέλος πάντων ένιωσα λίγο ανασφάλεια εκείνη τη στιγμή, το ξεπέρασα, πήγα ξαναπήγα. Και τώρα πρόσφατα, ξαναπήγα μετά από πολύ καιρό. Και μου φάνηκε τόσο εύκολο.
Δηλαδή, βαριόμουν κιόλας. Λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, πώς μέσα από τα στραπουλίγματα και μέσα από τα λάθη μου και μέσα από το να εκτεθώ μια φορά και να πάω σε ένα τμήμα που δεν είμαι και τόσο καλή, ρε παιδί μου, εξελίχθηκα και κατάφερα να πάω σε ένα επόμενο επίπεδο. Γιατί για να πας σε ένα επόμενο επίπεδο, χρειάζεται λίγο να περάσεις και αυτό το στάδιο που νιώθεις λίγο μια ανασφάλεια, που δεν είσαι και πάρα πολύ σίγουρος για τα βήματά σου, που μπορεί και κάποιος να σκεφτεί κάτι αρνητικό για σένα, να γίνεις λίγο ρεζίλη. Γιατί στην αρχή όταν είσαι αρχάριος σε κάτι, αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά άμα θες να βελτιωθείς σε οτιδήποτε στη ζωή, πρέπει να ξεκινήσεις από το αρχάριο επίπεδο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να βγάλεις την τελειομανία από το μυαλό σου και να ξεκινήσεις από το αρχάριο επίπεδο. Οπότε, κρατήστε ένα μικρό αρχείο με πράγματα τα οποία έχετε πετύχει, όσο χαζά και να είναι. Γράψτε, ας πούμε, ένα, αυτό το τμήμα στο γυμναστήριο μου φαινόταν δύσκολο και τώρα μου φαίνεται εύκολο. Κρατήστε το σε μια κρούλα και κάποτε θα δείτε ότι θα νιώθετε ανασφάλεια και θα τα διαβάσετε όλα αυτά και θα πείτε, εντάξει, δεν πειράζει που θα κάνω κάποια λάθη, θα μου βγει σε καλό μετά. Και αυτή η πίστη ότι θα σου βγει σε καλό, θα σε κάνει όντως να σου βγει σε καλό. Άλλο tip είναι να έχεις ένα μάντρα δικό σου, πω. Τώρα, ας πούμε, νιώθω περίεργη που έχω κάνει ολόκληρη στρατηγική μέσα στο κεφάλι μου, πώς να ξεπεράσει τις ανασφάλειες. Λοιπόν, ναι, έχω ένα μάντρα μέσα στο κεφάλι μου, μία φράση που με εμπνέει και που την λέω συνέχεια στον εαυτό μου, έτσι ώστε να με ψυχώσω. Ο καθένας μπορεί να βρει το δικό του μάντρα και το μάντρα μπορεί να αλλάζει από φάση σε φάση τη ζωή σου, γιατί μπορεί να σε εμπνέουν και να σε αγγίζουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Και μετά για το τέλος, έχω να πω ότι χρειάζεται και λίγο να είμαστε κάπου ταπεινοί και να αποδεχόμαστε ότι θα κάνουμε κάποια λάθη, ότι δεν θα είμαστε τέλειοι. Το καταλαβαίνω ότι ό,τι θες να κάνεις, θες να το κάνεις καλά, αλλά είναι τελείως παράλογο να πιστεύεις ότι όντως θα το κάνεις πάντα καλά. Και είναι τελείως παράλογο να πιστεύεις ότι δεν θα πέσεις σε ένα ταξίδι προς τα πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χρειάζεται να είμαστε λίγο κάποιες φορές πιο ταπεινοί, πιο down to earth. Όλη την προσπάθειά μας κάνουμε, ας πούμε, σε αυτόν τον κόσμο. Θα υπάρξουν κάποιες φορές στιγμές που σε κάτι που νόμιζες ότι είσαι καλός, δεν ήξερες κάτι πολύ βασικό ή έκανες ένα πολύ βασικό λάθος ή το οτιδήποτε. Client mind, δεν πρόκειται κανένας να το θυμάται σε 5 χρόνια. Και πολλές φορές το να μοιραζόμαστε τα λάθη μας, τις ανασφάλειές μας και τις χαζές μας μικροσκέψεις δημόσια ή τέλος πάντων μπροστά σε άλλους ανθρώπους, βοηθάει πάρα πολύ. Ο μόνος τρόπος να διαπιστώσεις ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτό που σε αγχώνει είναι να το μοιραστείς. Οπότε θέλω σήμερα κάτω στο comment section να μου πείτε πράγματα που νομίζετε ότι αγχώνουν μόνο εσάς. Θα τα βγάλετε από μέσα σας και αμέσως θα μικρύνουν. Και επίσης κάτω στα σχόλια πιστεύω μπορείτε να βοηθήσετε κιόλας ένας τον άλλον με το να σχολιάσετε αν κάτι αγχώνει και εσάς που το έχει αναφέρει κάποιος άλλος, έτσι ώστε να δούμε όλοι ότι τελικά δεν είμαστε μόνοι μας και ότι τελικά αυτά που μας αγχώνουν δεν είναι και τόσο σημαντικά. Και επίσης θέλω να μοιραστείτε μαζί μου τις τεχνικές που έχετε αναπτύξει εσείς προσωπικά για να ξεπεράσετε τις ανασφάλειες και να κλείσετε το δαιμονάκι. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα με νέο βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το Coffee with Pin. Πολλά φιλάκια. Να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.